Και για να δούμε λοιπόν, θα δούμε ποιο είναι μάλλον το επόμενο επεισόδιο και πάμε στο Στέφανο Σίσκο και από ό,τι φαίνεται δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν ο κύριος Χατζηδάκης με τον κύριο Βλάχο, δεν βρίσκουν κοινό τόπο. Εύα, ο Υπουργός Οικονομικών επικαλέστηκε μέχρι και τις αρχές του καραμανλισμού, όπως είδαμε και στο βίντεο. Ωστόσο, ο Γιώργος Βλάχος δεν πίστηκε. Τον είδαμε μόλις βγήκε από την Ολομέλεια και μας είπε ξεκάθαρα: δεν καλύφθηκα, και πάλι από την απάντηση που μας έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Μάλιστα, όταν τον ρωτήσαμε αν θα επανέλθει για το ζήτημα, ο ίδιος εξέφρασε αγανάκτηση. Μας είπε ότι δεν έχει πλέον άλλο τρόπο για να θέσει το ζήτημα. Το πολύ πολύ να φέρω μία τροπολογία σε ένα επόμενο νομοσχέδιο και να την απορρίψει ο Υπουργός Οικονομικών, μας είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Βλάχος έξω από την Ολομέλεια. Τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, συνεχίζονται οι ενημερώσεις στους γαλάζιους βουλευτές από τους υπουργούς. Αύριο είναι η σειρά του Τάκη Θεοδωρικάκου. Όπως καταλαβαίνουμε, στην ενημέρωση θα κυριαρχήσει το θέμα της ακρίβειας. Δεν αποκλείεται λοιπόν να ακουστούν και νέα παράπονα, Εύα.